Ο Ντάνκαν είναι έτοιμος να εκδηλώσει επίθεση για τον Απόλλων Πατρών, ο οποίος προηγείται με 40-30. Είμαστε στο τρίτο δεκάλεπτο. Απόλλων Πατρών, Τρίκαλα. Ο Ντάουελ με 6 πόντους, ο Τσιάρας θέλει να παίξει με πλάτη εκεί τον Γουτζ. Ωραία η προσποίηση του Τεγ. 40-32. Μειώνει στις 8. Η ομάδα του Κώστα Φλεβαράκη. Μέγερ για τον Κετή Περί. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Αμερικανό. Μπάλα δεν το έκανε το χατήρι. Επιθετικό rebound από τον Woods, ο οποίος θα δώσει το screen στον Duncan. Ο Πετί είναι μόνος του, σουτ για 3, μπάλα στο σίδερο, μαζεύει ο Τσιάρας. Θέλω να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Και ανώλευκη, Ρόμπινσον για τον Τσιάρα, ο οποίος θα επιχειρήσει σουτ 3 πόντων, είναι εύστοχος. 40-35. Duncan. Γουτζ. Duncan και πάλι. Είναι για τον Μέγερ. Πάμπλαντ. Μέγερ προσπαθεί να αποστάρει. Θα δώσει χώρο στον Πάμπλαντ. Θα βγει έξω. Θα σουτάρει για 3. Είναι άστοχος. Μαζεύει ο Ρόμπινσον. Και τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο. Θα το πάει μέχρι μέσα και θα... Κάνει το 40-37. Time out. Επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο Ντάνκαν θα πασάρει στον Μέγερ. Εκείνος για τον Γουτζ. Ο Πάμπλαντ ελεύθερος στη γωνία για 3. Είναι εύστοχος. Να λοιπόν, ο Απόλλων Πατρών με τον Πάμπλαντ κάνει το 43-37 και ανακτά ένα μικρό προβάδισμα στο σκορ. 7-26 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Duncan για τον Woods. Για τον Πετί, με συγχωρείτε. Τώρα έχει την μπάλα ο Woods. Έχουμε φάουλ. Τον Τεγ. Ο Woods θα πάει στις βολές. Όχι, θα εκτελεστεί από έξω το φάουλ. Δεν είχε πάρει βήματα για μπάσιμο ο Γουτζ.
Θέλει να παίξει με πλάτη εκεί ο Αμερικανός. Ο Τέγκ θα του πάρει την μπάλα. Μαζέψει το rebound. Ντάουελ. Πήγε να κλέψει εκεί ο Ντάνκαν. Θα σουτάρει για τρεις. Είναι άστοχος. Πάμπλαντ. Για τον Γουτζ. Ο Τέγκ θα κάνει ένα ακόμα φάουλ. Μέγερ θα σουτάρει με τη βοήθεια της τύχης. Η μπάλα θα μπει στο στεφάνι των Τρικάλων. 45-37. Τσιλούλης. Ρόμπινσον. Θα πάρει το σκρίν από τον Σοκό. Τσιλούλης στη γωνία για τρεις. Είναι εύστοχος. Ο Θεόδωρος Τσιλούλης. 45-40. Πετεί για τον Μέγερ. Θα αφήσει για τον Πάμπλαντ. Μέγερ. Θα σταματήσει. Πετεί. Ντάνκαν. 3 δευτερόλεπτα. Θα περάσει ο χρόνος χωρίς να εκδηλώσει επίθεση ο Απόλλων Πατρών. Για να δούμε. Τώρα τα Τρίκαλα έχουν την ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο τη διαφορά. Ρόμπινσον. Για τον Σοκό. Τσιάρας. Θα πάει μέχρι μέσα. Δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την επίθεση. Ο Ρόμπινσον θα κάνει φάουλ στον Ντάνκαν. Τσιλούλης. Μέγερ για τον Ντάνκαν. Σουτ για τρεις. Μπάλα στο σίδερο. Ρόμπινσον. Τέσσερα και 55 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Τσιάρας θα στοχίσει από τα 6.75 το επιθετικό rebound από το Σοκό, ο οποίος θα πάρει και το φάουλ από τον Μέγερ. Ο Τσιάρας θα επιχειρήσει κι άλλο σούτ, αυτή τη φορά είναι εύστοχος. Να λοιπόν που τα Τρίκαλα μειώνουν στους δύο. Αργυρόπουλος. Για τον Μέγερ, ο οποίος διστάζει στη γωνία, ο Πάμπλαντ για τρεις. Θα απαντήσει στο τρίποντο του Τσιάρα. 48-43. Ρόμπινσον. Θα πάρει το σκρίν από το Σοκό, θα πάει μέχρι μέσα, θα αλλάξει χέρι στον αέρα. Goal foul από τον playmaker των Τρικάλων. Είναι εύστοχος και στη συμπληρωματική βολή, 48-46. Αργυρόπουλος. Πετεί.
για τον Μέγερ, θα σουτάρει για 3 και αυτό μέσα με τον Τόνι Μέγερ. 51-46. Μέγερ ο οποίος έχει φτάσει στους 5 πόντους. Εύστοχο τρίποντο από τον Ρόμπινσον. Ρεσιτάλ πόντων από τα 6.75 και από τις δύο ομάδες. Μετσιάρα, Ρόμπινσον, Πάμπλατ, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα, θα δώσει για τον Πετί. Το 51-49, 3 λεπτά για τη λήξη τρίτου δεκαλέπτου. Μπροστά. Για ένα καλάθι διαφορά. Ο Απόλλων, Τσιλούλης, από πλευράς Τρικάλων. Ρόμπινσον, πιέζεται εκεί από τον Πετί. Πετί έχει κάνει φάουλ. Και ο Κόγκερ θα δώσει για τον Σοκό, ποιος θα πάρει σωστά τα βήματα. Καλάθι και φάουλ από τον Σοκό. 51-51. Αν βάλει και τη συμπληρωματική βολή ο Σοκό, τα Τρίκαλα θα περάσουν μπροστά. Είναι μέσα. 52-51-52. Αργυρόπουλος. Κακή εκεί η πάσα του να αποδέχει τον Μέγερ. Θα περάσει το παιχνίδι ο Ντάουελ. Θα κάτσει ο Ρόμπινσον. Για να γίνει το λάθος, το διόρθωσε εκεί ο Ντάουελ. Και με τη βοήθεια της τύχης. Σοκό. Τσιάρας για 3, είναι εύστοχος. Μπερδεύτηκαν οι δύο παίκτες εκεί, πέσαν και οι δύο. Ένα 55, 2 και 26 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Κατεβάζει ο Αργυρόπουλος. Πάμπλαντ. Για να δούμε αν θα απαντήσει σε αυτό το σερί των Τρικάλων. Θα το κάνει ο Πάμπλαντ. 54-55 ο Σόκο. Τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο. Θα μπει στη ρακέτα. Αργυρόπουλος. Για τον Πάμπλαντ. Αργυρόπουλος. Θα δει εκεί το τρέιλερ. Κακή πάσα του όμως. Ο Σακό βγαίνει στον ευθυδιασμό. Ο Αργυρόπουλος θα του κάνει φάουλ. Ο Σοκό είναι στις βολές. Θα ευστοχήσει στην πρώτη. Θα βάλει και τη δεύτερη. 54-57 στους 3 η διαφορά. 1 και 45 πριν από τη λήξη
της τρίτης περίοδου. Πετί. Οι μονομαχίες εκεί, ο Πετί βγαίνει κερδισμένος. Πάμπλατ, το σούτ του Ντάγκαν για τρεις είναι άστοχο. Στο rebound θα ευνοήσει το Μέγερ, ο οποίος από κοντά θα κάνει το 56-57. Τσιλούλης. Ο Κόγκερ για τρεις. Είναι άστοχος, μαζεύει ο Μέγερ το rebound. Ντάνκαν. Το φάουλ του Τσιλούλη πάνω στον Ντάνκαν. Πετί, Ντάνκαν. Ο Πετί θα πάρει την εσωτερική και θα αφήσει με ωραίο τρόπο την μπάλα στο καλάθι για το 58-57. 57 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ντάουελ. Πετί θα κάνει το φάουλ. Ντάουελ θα ισοφαρίσει το παιχνίδι. Και τώρα θα βάλει τα τρίκαλα μπροστά, 58-59, 44 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ο Ντάουελ είναι στους 8. Πετί. Σουτιά 3. Είναι άστοχο. Ο Ντάουελ. Τσιλούλης. Η πάσα για τον Σοκό είναι καλή, υπάρχει φάουλ. Δύο βολές για τον Σοκό. Είναι εύστοχος στην πρώτη. 58-60 διαφορά στους δύο. Ντάνκαν. Θα πάρει το screen του Μέγερ. Πάσα έξω, το σούτ για τρεις. Μπάλα στο σίδερο. 2-1 η λήξη της τρίτης περίοδου. Παραλίγο εκεί ο Σοκό να βάλει ένα εκπληκτικό τρίποντο. Επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα.
το φινάλε της δεύτερης ημέρας για τα 25 Μαυροσκούφια. Η τέταρτη περίοδος ανάμεσα στον Απόλλων Πατρών και στα Τρίκαλα. 58-60 μπροστά τα Τρίκαλα. 58-62 τώρα. Μέγερ στον Ντάνκαν. Ωραία ενέργεια από τον Μέγερ, ο οποίος αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 60-62. Ο Σοκός θα μπει, θα πάρει το φάουλ. Θα εκτελέσει δύο βολές. Είναι εύστοχος στην πρώτη. 60-63. Ντάνκαν. Περνάει ο Ντάνκαν, κερδίζει το φάουλ από τον Ντάουελ. Περάσει μέσα ο Γουτζ. Θα καθίσει ο Νηφόρας. Γυρίζει ο Γουτζ, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 62-63 η διαφορά στον πόντο. Ντάουελ. Τσιλούλης. Θα πατήσει γερά το στόπ από τον Γουτζ. Το στόπ και από τον Κόγκερ όμως. Στον Ντάνκαν. Ο Ντάουλ κατεβάζει. Σοκό. Σουτ για δύο. Η μπάλα να πηδάει στο Στεφάνι και βγαίνει έξω. Ο Ντάνκαν είναι έτοιμος να οργανώσει την επίθεση του Απόλλων. 62-63. 8 λεπτά για το φινάλε. Ο Γουτζ γυρίζει με πρόσωπο στο καλάθι, προσποιείται, κερδίζει το φάουλ. Γουτζ, Ντάνκαν, Πάμπλαντ, Τσιλούλης, τρέχουν τα Τρίκαλα στον ευδιασμό. Ο Ντάουλ, κακή η πάσα εκεί, ήθελε να βρει συμπαίκτη του για το τρέιλερ. 62-63, 7 και 37 για τη λήξη του παιχνιδιού. Περνάει ο Ρόμπινσον, θα κάτσει ο Ντάουελ. Ντάνκαν. Για τον Πάμπλαντ. Μέγερ. Ντάνκαν. Ντάνκαν, κακή εκεί η πάσα του, το 62-63 παραμένει. Κατοχή θα πάει στα χέρια των παικτών του Κώστα Φλεβαράκη. Κόγκερ για τον
Σοκό και αυτός για τον Ρόμπινσον, ο οποίος θέλει να οργανώσει το παιχνίδι. Έχουμε φάουλ. Επιθετικό λέει ο διαιτητής της αναμέτρησης. Πάντα ο Ντάνκαν, ο Αμερικανός playmaker του Απόλλων Πατρών. Μέγερ. Ο Γουτς πατάει. Θέλει να δώσει εκεί το screen στο συμπαίκτη του. Θα κόψει μέσα. Ο Ντάνκαν θα πατήσει από τα 6.75 στη λήξη του χρόνου. Δεν είναι εύστοχος. Φάση θεωρείται ως μη γεννόμενη. Είχε τελειώσει ο χρόνος επίθεσης του Απόλλων Πατρών. Πάμπλαντ κλέβει. Μετά από το λάθος του Τσιλούλη. Πάμπλαντ σταματάει την τρίπλα. Κλέβει ξανά ο Τσιλούλης διορθώνοντας το λάθος του. Και ο Κόγκερ εμφατικά καρφώνει στο καλάθι του Απόλλων Πατρών. Μια πολύ όμορφη φάση. Αθανασούλας. Ο Σοκό είναι έτοιμος να κάνει την επαναφορά. 62-65 μπροστά η ομάδα του Κώστα Φλεβαράκη. Ο Κόγκερ για το συμπαίκτη του, ο οποίος θα διορθώσει το λάθος του. Η τάπα του Γουτς στον Εκουκούλα. 62-65. 5-44 για τη λήξη του παιχνιδιού. Κουκούλας γυρίζει. Παίρνει το rebound το Μέγερ. Μέγερ για τον Αθανασούλα. Αυτός για τον Γουτζο, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του θα καρφώσει στο καλάθι των τρικάλων. Ως απάντηση στο κάρφωμα του Κόγκερ. Τσιλούλης. Ρόμπινσον. Πάσα έξω στο Σοκό. Ρόμπινσον, Κουκούλας, πήγε να κάνει εκεί το καλάθι κεφάλι, δεν τα κατάφερε. Ανταυτού θα πάει στη γραμμή των βολών. Κουκούλας είναι εύστοχος στην πρώτη. Εξήντα τέσσερα, εξήντα έξι. 64-67.
Πάμπλατ, 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Απόλλων. Ο Ρόμπινσον θα κάνει φάουλ. Διαφορά στους 3. Πάμπλαντ είναι εύστοχο στην πρώτη. 65-67. Θα ευστοχίσει και στη δεύτερη. Ο Απόλλων μειώνει στον έναν. Τσιλούλης. Ψάχνει στήριγμα ο Τσιλούλης. Η αλλαγή από πλευρά στην Τρικάλων, θα βγει ο Κόγκερ, θα μπει ο Ντάουελ. 4 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Τσιλούλης για τον Τζιάρα, ο οποίος θα βάλει πλάτη τον αντίπαλό του, θα δώσει το σοκό, ο οποίος θα κάνει σούτ για 3. Είναι άστοχος όμως, πετεί. Για να δούμε αν θα καταφέρει σε αυτή την επίθεση να περάσει μπροστά από όλων. Κλέβει όμως ο Ρόμπινσον και τρέχει στον εφηδιασμό. Καλή πάσα για το Σοκό. Ποιος θα δώσει λάθος στον Πάμπλαντ. Ο Γκούτς θα ποστάρει. Θα σηκωθεί. Καθαρό το στόπ του Σοκό. Μπορεί να την έσωσε την μπάλα αλλά ο διαιτητής θεωρεί ότι πατούσε έξω. Ο Αργυρόπουλος έτοιμος για την επαναφορά. 3.53 για τη λήξη. 66-67. Μπροστά τα Τρίκαλα. Σούτ για 3. Είναι εύστοχος. Ο Αθανασούλας. Βάζει μπροστά την ομάδα του για 2 πόντους. Ντάουελ. Το Τζιλούλη, Τσιάρας, θα σουτάρει για 3, θα αστοχίσει. Αργυρόπουλος. Για τον Πετή. Κακή ενέργεια εκεί από τον Αθανασούλα. Τσιάρας. Καλή πάσα για το Σοκό. Τελευταία στιγμή ο Γκούτς θα βάλει το χέρι του και θα διώξει την μπάλα. Στο παιχνίδι περνάει ο Ντάνκαν. Και θα κάτσει στον πάγκο ο Πετή. Ο Τσιάρας πήγε να δώσει για το Σοκό. Ο Σοκό δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Η κατοχή για τον Απόλλων Πατρών. Αργυρόπουλος. Αργυρόπουλος θέλει να ροκανίσει το χρόνο. 5 δευτερόλεπτα, θα πατήσει ωραία, δεν θα ευστοχίσει όμως. Ο Ντάουελ, θα του κάνει φάουλ ο Ντάνκαν. Τσιλούλης. Ντάουελ. Τσιλούλης. Πήγε να τελειώσει ωραία τη φάση. Εδώ με τη βοήθεια της τύχης η μπάλα θα μπει στο καλάθι του Απόλλων. 69-69. Από τα χέρια του Γκούτς μάλιστα.
του σέντερ του Απόλλων Πατρών. 10 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση ο Απόλλων Πατρών. Αργυρόπουλος, 5 δευτερόλεπτα. 2, 1, θα σουτάρει ο Αργυρόπουλος. Η μπάλα στο σίδερο. Ο Ρόμπινσον κατεβάζει από πλευρά τρικάλων. 1 και 42 για τη λήξη. Πάμε σε δραματικό φινάλε. Τσιάρας, Τσιλούλης. Βλέπει εκεί τον Τσιάρα, ο οποίος θέλει να αποστάρει τον κοντύτερό του Αργυρόπουλο. Θα του κάνει φάουλ. Περνάει στο παιχνίδι ο Πετή. Ο Τσιάρας ευστοχεί στην πρώτη βολή. Κάνει το 69-70. Θα ευστοχήσει και στη δεύτερη. Ο Τσιάρας, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ των τρικάλων με 18 πόντους. Ντάνκαν για τον Πετή. Θα του δώσει screen εκεί ο Γουτς. Ο Πετή. Η μπάλα φτάνει στον Ντάνκαν στη γωνία, ο οποίος αστοχεί. Ο Γουτς θα μαζέψει το rebound. Ένα λεπτό για τη λήξη του παιχνιδιού. 69-71. Μπροστά τα τρίκαλα. Γουτς, Ντάνκαν, θα πάει μέχρι μέσα, 56 δευτερόλεπτα για τη λήξη, έχουμε αλλαγή, θα περάσει το παιχνίδι ο Σοκό, 69-71. Ρόμπινσον. Σαραντανιά δευτερόλεπτα για το φινάλε. Για δύο πόντους μπροστά η Ένωση Τρικάλων. Ο Σοκό θα σηκωθεί από τα 6.75. Η μπάλα να πηδάει. Το επιθετικό rebound του Κόγκερ. 10 δευτερόλεπτα για να σουτάρουν. Για να σουτάρει η ομάδα του Κώστα Φλεβαράκη. 3-2-1 στη λήξη του χρόνου. Ο Τσιάρας αστοχεί. Μαζεύει ξανά το rebound ο Κόγκερ. Για δεύτερη φορά. 69-71. Ο Κόγκερ στις βολές. Αν ευστοχήσει και στις δύο, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Απόλλων να αποτρέψει την ήττα. Ο Κόγκερ θα αστοχήσει στην πρώτη βολή. Θα αστοχήσει και στη δεύτερη. Για να δούμε, 15 δευτερόλεπτα πετύ. 14, 10, 9, για να δούμε, 9, 8, 7, σουτάριο πετύ, τρίποντο. Και συμπληρωματική βολή. Ένα καθοριστικό καλάθι. Τον Αμερικανό. Playmaker του Απόλλων Πατρών. Το ξαναέκανε σήμερα, το κάνει και τώρα. Για δεύτερη φορά ο Περί Πετή. 72-71 μπροστά ο Απόλλων.
και θα μείνουν 6 δευτερόλεπτα να δούμε αν θα μπορέσει, αν θα μπορέσουν τα τρίκαλα να πάρουν είτε τη νίκη ή αν θα πάμε σε παράταση. Μαζεύει ο Τσιάρας, έχει κάνει φάουλο, πετεί περί 4 δευτερόλεπτα, 72-71. Ο Τσιάρας θα πάει στις βολές. 72-71. Είναι εύστοχο στην πρώτη. Με αυτή τη βολή ο Τσιάρας φτάνει τους 19. 72-72. 4 δευτερόλεπτα απομένουν για τη λήξη του παιχνιδιού. Ευστοχή και στη δεύτερη. Θα έχουμε time out. Επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Δραματικό φινάλε εδώ στο Νικ Γκάλης Χολ. 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη του παιχνιδιού. 72-73. Μπροστά τα τρίκαλα και έχουν την επίθεση ο Απόλλων Πατρών. Για να δούμε. Στην τελευταία φάση του παιχνιδιού ο Πάμπλαντ είναι έτοιμος για την επαναφορά. Θα δώσει για τον Αργυρόπουλο. 3-2-1. Ο Αργυρόπουλος θα πάρει την επίθεση πάνω του. Θα αστοχήσει ο Γουτς. Νίκη για τα τρίκαλα. Καλό σας βράδυ.